Λοιπόν, πάμε να δούμε εφημερίδε. Για πάμε σιγά σιγά. Έρχεται και ο Νίκο εδώ πέρα. Κύριε Νίκο. Νίκο και ο Χρήστο τι κάνει. Και ο Χρήστο. Ε, και ο Χρήστο. Εντάξει. Μπράβο. Τα νέα. Για τη ΣΥΠΑ και τον κόσμο, 106, εξ... 106 μέρε αγωνία σε αχαρτογράφητα νερά. Το πολιτικό σκηνικό στην Ουάσιγκτον μετά την αποχώρηση <Σέ Comilic> Biden. Το χρονικό, χρονικά πιεστικό στοίχημα για την Κάμαλα Χάρη. Οι αστερίσκοι κλπ. Εδώ να πούμε ότι τα συν και τα πλήλε εφημερίδα είναι 9,59 ετών 78 του Τραμπ. Αλλάζει το αφήγημα τώρα γύρω στον Τραμπ. Ε, λοιπόν, έχει απήχη σε γυναίκε και μειονότητε, μπορεί να συσπηρώσει δημοκρατικού. Ταμείων, δεν έχει μεγάλα περιθώρια προεκλογική καμπάνια, είναι μια φιλελεύθερη τη Καλιφόρνια, υπήρξε αόρα την τετραετία Μπάιντεν. Εντάξει τώρα, αντι... ήταν χλιαρή πολύ, ναι, αλλά ε... και η αντιπρόεδρη πάντα είναι σκιά των Προέδρων. Σαφανισμένοι ήταν. εντάξει, ε, ναι. Όταν ο Στέφανο συνάντησε τον Νίκο, μια ανάρτηση μήνυμα, το παρασκήνιο τη επιχειρούμενη προσέγγιση πίσω από τι λέξει που λέγαμε ε, προηγουμένω. Πολύ ωραία. Τι έλεγε πάνω. <laughs> <laughs> θέλα, τι θέλαμε. Τι Ολυμπιακό, ο αρχικό ρερελ Καμπή για τα άλλα δύο χρόνια στο λιμάνι. Μάκη τη νέα πρόεδρο τη ΕΠΟ από και Ολυμπιακή Αγώνα. Λοιπόν, πάμε. Στην καθημερινή, το μεγάλο στοίχημα τη Χάρη, συσπήρωση των Δημοκρατικών μετά την απόσυρση Biden. Και εδώ έχει το γραφείο τη κυρία Χάρη, η οποία όπω φαίνεται θα, αναλα... θα, πάρει το χρήσμα κανονικά. Και εδώ έχουμε το άλλο θέμα, σκηνικό ένταση από Άγκυρα στην Κάσο. Πέντε τουρκικά πολεμικά στην περιοχή. Ένα σκηνικό έντα λέει δημιουργεί λίγο έξω από τα ελληνικά χωρικά έδατα στην Κάσο η Τουρκία. Με αφορμή τη έρευνα του Ιταλικού πλοίου Λεβόλη Ρελούμε, αν διαβάζω για την μελλοντική εγκατάσταση υποβρυχίων καλωδίων του έργου τη ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτη Κύπρου. Στην περιοχή συγκεντρώθηκαν πέντε τουρκικά πολεμικά πλοία, με την Αθήνα να αναπτύσσει τρία δύο πολεμικά κέντρα του λιμενικού. Η ανάπτυξη μονάδων του τουρκικού ναυτικού στην περιοχή, πέρα από το πάγιο στόχο ανάδειξη των θέσεων τη Άγκυρα για τα εξωτερικά όρια τη τουρκική φαλοκρηπίδα, καταγράφεται λίγε ημέρε μετά τι ρητορικέ έξαρσει για το Κυπριακό, αλλά και τι επιθέσει του Ταγί Μπερντογάν εναντίον του Υπουργού Εθνική Άμυνα Νικού Δένδια. Στην Κάσο αυτό. Mm -hmm. λοιπόν. Και προσδοκίε για πτώση τη τιμή του ρεύματο, πώ θα επιδοτηθούν τα τιμολόγια των καταναλωτών, τα λέγαμε και νωρίτερα. Η εφημερίδα των συντακτών μπορεί να κερδίσει τον Τραμπ. Εφορία, στήριξη αλλά και προβληματισμό δημοκρατικού για την υποψηφιότητα τη Κάμα Λαχάρη, πρώην εισαγγελέα, πολύ δυναμική εισαγγελέα λένε, mm -hmm. πρώτη γυναίκα και πρώτη μαύρη υποψήφια πρόεδρο, άχρωμη πολιτικό, μεταξύ χαρά και ανησυχία Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μπάιντεν φεύγει για αφήνει πίσω του πολέμου και ανεκπλήρωτε υποσχέσει. Εδώ, κυβέρνηση λέει τσαμπουκάζει εσωτερική κατανάλωση με φόντο λύση του Κυπριακού. Άδων Γεωργιάδη τρομοκρατεί την Τουρκία με τα F35 που θα πάρουμε στο πρωτοσέλιδο τη εφημερίδα. Μάλιστα. Mm -hmm. Στον εξωδικαστικό, φιλέτζα με αναπηρία οι προποθέσει. Αυτό ναι. είναι καλό θέμα. Ε, να ανέβουν και τα εισοδηματικά κριτήρια λίγο και Σωστά. για το, την ευαλωτότητα. Είναι καλό, θα ήταν. Απογεματινή, Επιστροφέ για τι διπλέ εισφορέ. Ανοιχτή πλατφόρμα διεκδικήσεων μέχρι τον Ιούνιο του 2025. Έω και 12.000 ευρώ στου δικαιούχου, μηχανικού, υγειονομικού, δικηγόρου. Και πώ είναι αυτή η διαδικασία. Και εδώ, πολεμική ατμόσφαιρα στο περιβόλι τη κυρία Θεοτόκου. Θα μπει η αστυνομία στη μονή σφιγμένου. Ταμπουρωμένοι 118 ζηλωτέ μοναχοί με κλειδαμπαρωμένε τι πόρτε μετά τι πληροφορίε ότι επίκειται η έξωσή του. Δραματικό μήνυμα από τον ηγούμενο Μεθόδιο. Του Πατριάρχη έχει παρέμβει αυτό. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι άλλη η σύμφωνα με την α... τάξη, την ιερατική τάξη, η ηγεσία του Αγίου. Σωστό, σωστό. Η ηγεσία του μοναστηριού. Σωστό. Λοιπόν, και εκεί υπάρχει ένα θέμα, που καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ελεύθερο τύπο. 24 ώρε εφημερία, 365 μέρε το χρόνο, Εκ, από τον Οκτώβρη σε 9 μεγάλα νοσοκομεία τη Αττική. Τι λε, Έχει το προσωπικό για να το κάνει αυτό. Δεν βρίσκουν 12 γιατροί, πήγανε μόνο. Η πρώτη, στο είπε, η πρώτη είπε, Ζητά από τι διοικήσει να καταρτήσουν το πρόγραμμα μέχρι αύριο. Ελείψει προσωπικό και το σχέδιο του Υπουργείου Υγεία. 1900 μόνιμη σε στρατό και αστυνομία, εδώ το πρωτοσέλιδο. Και έρευνα τη Επιτροπή Διαγωνισμού για τα χαμηλά επιτόκια καταθέσεων. Πράγματι, η κυρία Σάρπ. Ε, και το Διοικητικό Συμβούλιο σαν αναντολή να ελεγχθεί αυτό το πρωτοφανέ που γίνεται στην Ελλάδα: τα επιτόκια καταθέσεων να είναι μηδενικά σχεδόν και τα επιτόκια δανεισμού να είναι 5, 5,5, 6. Δηλαδή είναι τραγικό πράγμα όλο αυτό. Αυτή η ψαλίδα. Και θα γίνει έρευνα στι τράπεζε. Για να δούμε. Λάτα μα. Μας. Εθνικά Δημοκρατία. Πανικό για τι επικύψει στου Τούρκου. Απαράδεκτη επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου στη Δημοκρατία. Ο Παύλο Μαρινάκη καθυβρίζει μέσα ενημέρωση λέγοντα ότι παίζουν το παιχνίδι τη Άγκυρα, αρνούμενο να απαντήσει επί τη ουσία για τι διαρκεί ελληνικέ υποχωρήσει. Και με έμεσε πόντε και έμεσε πόντε του Γεραπετρίτη Οδένδια. Ναι, αυτό μα έλειπε τώρα. Εκτό ελέγχου η κατάσταση με τι τιμέ ρεύματο, σε απόγνωση είναι νοικοκυριά έξελε ακόμα και οι βιομήχανοι τραγικέ συνθήκε εν μέσω καύσωνα. Και πρωτότυπο διαγωνισμό, ο ελληνικό κήπο Ολυμπιακού Γαλλία. Ποιο είναι ο γεωπόνο που εκπροσώπησε τη χώρα μα στην Ολυμπιάδα τη Κυποτεχνία. Λοιπόν, Κυποτεχνία. Ωραίο. Ριζοσπάστη στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Ξεσηκωμό για να μην περάσει τα φόπλακα στη δημόσια ψυχική υγεία και απεξάρτηση. Έγκλημα την κυβέρνηση. Κλείνουν ψυχιατρικά νοσοκομεία. Ξυλώνται στεγνά προγράμματα. Ιδιωτικοποίηση πρόληψη και απεξάρτηση. Ο κ. Κουτσούμπα μάλιστα πήγε και του συνάντησε mm -hmm. του εργαζόμενου. Ε, και υπάρχει και στάση εργασία και συγκέντρωση αύριο Τετάρτη 12 στη Βουλή και συναυλία σε 7.30 στην πλατεία Συντάγματο. Πολύ ωραία. Λοιπόν. εστία. Η κρυφή μεταναστευτική κρίση 60.000 πέρασαν αθόρυβα τα σύνορα. Αποκαλύψει κυβερνητικού αξιωματούχου στην Εστία, κέντρο προορισμού η Ελλάδα από Ανατολή, Δύση, Νότο και στο μέλλον Βορρά. Τι έγινε, παιδιά, από παντού έρχονται. Η καταδίωξη διακινητών κινητών στου κεντρικού δρόμου Ορεστιάδο, η εκατανόητη ανέρεση του Αρίου Πάγου, οι περικοπέ, δαπάνε και εθνικέ business. 60.000. Πολλοί κόσμο. Δύσκολο. Λοιπόν. Πολύ. Κόντρα, νέο εργασιακό θαύμα από, το Υπουργή, από την Υπουργό Εργασία Νίκη Κεραμέο, εξαήμερη εργασία χωρί πρόσθετη αμοιβή. Οι εταιρείε που απορρίφθηκαν από το εργάνι υποχρεώνουν του εργαζόμενου να δουλεύουν μία μέρα παραπάνω την εβδομάδα χωρί να αμοιβούνται. Είναι παράνομο αυτό. Ναι. βέβαια. Παράνομο, ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει εκβιασμό σε αυτό. Είναι παράνομο. Όχι, όχι, είναι παράνομο. Ναι. Δεν το συζητάμε ναι. καν. Είναι σαν να λέμε ότι κάποιο λίστεψε. Ναι. Α, Πώ να το κάνουμε τώρα. Είναι... Παράνομο. Δεν δουλεύει χωρί χρήματα. Παράνομο, παιδί μου. Παράνομο. Δεν υπάρχει. Έλα. Είναι παράνομο. Είναι παράνομο. Τελεία παράγραφο. Σίγουρη για τον εαυτό τη, δηλώνει η Καμάλα Χάρη, όλο το παρασκήνιο για την απόσυρση. Εμεί σίγουροι είμαστε για την Καμάλα. Biden. Έλα βρε, κάμαλα προχώρα. Κάμαλα, σωστά, κάμαλα. Λοιπόν, η ναυτεμπορική. Μόνη τη το λέει, παιδιά, είναι λένε κάμαλα. Η ναυτεμπορική. Το εσωζύγιο των ανησυχιών και των προκλήσεων τη σηματοδοτεί η έκρηξη του εξωτερικού ελλείμματο τον 5 η ιανουαριου Ιανουαρίου-Μαου. Λοιπόν, επιτροπή κεφαλαία αγορά, αυξάνεται το κόστο αγωγή εταιρεών στο χρηματιστήριο Αθηνών και ο δρόμο για το χρήσμα των δημοκρατικών αμερικανικέ εκλογέ και έχει το. Λοιπόν, τύπο Θεσσαλονίκη. Φορολογικό καύσωνα για τι δηλώσει μέχρι 26 Εβδόμου. Ανέφερε κρίνη του ολοκλήρωση σχετικών διαδικασιών εμπροθέσμω. Σειρά λαθών επιβάρηναν περαιτέρω την κατάσταση. Ζητούν λογιστέ και φοροτεχνικοί. Το ακούσαμε. Θέλουν παράταση οι φοροτεχνικοί. Ε, ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν προλαβαίνουν μέχρι 26. Υπάρχουν από 1,5 εκατομμύριο. εκατομμύριο. Ένα, πάνω από ένα εκατομμύριο ναι. καλά, λες. Λοιπόν, και τώρα περνάμε σε ένα συγκλονιστικό θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε και ευθύ αμέσω. Ε, σβήνω, αγάπη μου, το τελευταίο μήνυμα τη Ντέμι Γεωργίου στη μέλουσα σύζυγό τη, λίγο πριν πέσει σε κόμμα. Η επανάσταση στο Μάστερσεφ, η επιθυμία τη ανέντητα καλιά τη Εκκλησία και ο ξαφνικό θάνατο. Έχει γίνει χαμό με το ναι, συγκεκριμένο ένα σαφνικό θέμα. Ένα νέο κορίτσι, πολύ δημοφιλές, 39 ετών, αν δεν ναι, ναι, 39 ετών. Μέσω του λίμωξη.